Χαίρετε. Αυτός εδώ είναι ο Μότζο και είναι ο πρωταγωνιστής του Class Dojo. Γεια σας λοιπόν και από αυτόν και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν να δούμε σήμερα το Sway, το οποίο το ανακάλυψα πρόσφατα, με ενθουσίασε. Εδώ είπαμε έχουμε τους φακέλους μας και τα πάντα είναι οργανωμένα, χωρίς να χρειάζεται να βάζουμε κάθε φορά κωδικούς και να ψάχνουμε να βρούμε. Το Sway λοιπόν είναι ένα εργαλείο το οποίο το ανακάλυψα αναγκαστικά μέσα σε εισαγωγικά για να μπορέσω να κάνω λίγο πιο θελκτικό για τους μαθητές μου την παρουσίαση των δραστηριοτήτων που τους έβαζα από μακριά. Και με ενθουσίασε γιατί έχει πολλές δυνατότητες και παρουσιάζει ολοκληρωμένα ένα κομμάτι, ένα μάθημα ή όλες τις δραστηριότητες μιας εβδομάδας που θέλω να δώσω. Και τις παρουσιάζει με έναν πολύ ωραίο τρόπο, φιλικό για τα παιδιά, και τους κάνει να πειραματιστούν, να ψάξουν και να θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα μέσα εδώ. Αυτό λοιπόν είναι η κεντρική σελίδα του Sway, όταν θα κάνετε φυσικά λογαριασμό, κλασικά με το mail σας και έναν κωδικό που θα δώσετε εσείς. Εδώ επάνω στα τρία κουμπάκια, είναι στις τρεις τελίτσες, είναι η δημιουργία του, να ξεκινήσετε ένα καινούριο Sway, είναι ο λογαριασμός σας. Και εδώ θα βρείτε ό,τι έχετε δικά σας ή κάποια αποθηκευμένα τα οποία σας άρεσαν. Εγώ αποθηκεύω αυτά που μου αρέσουν γιατί τα βλέπω, τα χρησιμοποιώ μερικές φορές σαν παραδείγματα. Εδώ είναι διάφορα πρότυπα που σας έχει. Από τα πρότυπα για να μπορέσετε να κάνετε το δικό σας, εγώ θα σας πρότεινα το παρουσίαση. Και εδώ είναι διάφορα εκπαιδευτικά για τους τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Sway. Εγώ δεν τα είδα, το ψάξα λίγο μόνη μου και κατέληξα σε δύο ιδέες, δύο προτάσεις τις οποίες θα σας πω. Η μία είναι ένα πιο ελεύθερο σχέδιο, η άλλη είναι λίγο πιο οργανωμένο. Το ελεύθερο σχέδιο το οποίο θα σας προτείνω είναι μια εβδομαδιαία δραστηριότητα την οποία έχω φτιάξει για τα παιδιά μου. Όταν θα ανοίξετε θα το δείτε έτσι, όταν θα το φτιάξετε μάλλον θα το δείτε έτσι. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μόνο μία επικεφαλίδα και από κάτω είναι κυρίως εικόνες, βίντεο και μία κάρτα κειμένου. Αυτά θα δούμε πώς θα μπουν και πώς θα τα οργανώσετε, αλλά αυτό το κομμάτι, αυτό το Sway μάλλον, έχει μόνο κείμενο, βίντεο, εικόνες και όταν το βλέπουν τα παιδιά είναι αυτό εδώ. Αυτό βλέπουν τα παιδιά. Όταν πατάνε εδώ πέρα ξέρουν ότι θα ανοίξει μία καινούρια καρτέλα, πατάνε το OK και πηγαίνουν εκεί που θέλετε. Κάποια βίντεο τα οποία θέλω να δουν και τα κείμενα που βλέπατε μέσα παρουσιάζονται με αυτόν τον τρόπο. Οι τρόποι παρουσίασης είναι πολύ και διαφορετικοί, θα τους δούμε αργότερα. Διάφορες ασκησούλες, έχω βρει ασκησούλες οι οποίες μου αρέσουν και τις δίνω. Προτιμώ κυρίως τις online και κυρίως από το live worksheets το οποίο έχουμε πει που δίνει ανατροφοδότηση και αξιολόγηση την ώρα που φτιάχνουν τα παιδιά τις ασκήσεις. Και η εικόνα του είναι αυτή. Νομίζω είναι πολύ θελκτική για τα παιδιά. Παρουσιάζονται όλα τα μαθήματα και οι δραστηριότητες που θέλω να κάνω, γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη και ιστορία. Και η άλλη, να πάω εδώ, εδώ βλέπετε ότι άλλαξε τώρα γιατί έχω ήδη μπει. Πάω λοιπόν ξανά στα Sway μου. Και η άλλη είναι αυτό το κομμάτι, η πρόταση που έχω, που είναι πιο οργανωμένη, με τίτλο, μία ενότητα η οποία αναφέρεται στη γλώσσα, μία ενότητα η οποία αναφέρεται στην αριθμητική, μία ενότητα η οποία αναφέρεται στην ιστορία και μία ενότητα η οποία αναφέρεται στη μελέτη. Και το τέλος μας, είναι πιο δομημένη αυτή,
διότι μέσα σε κάθε ενότητα η οποία είναι ξεχωριστή υπάρχει ένα κείμενο, υπάρχει ένα βίντεο ή μια εικόνα, οπότε παρουσιάζεται ως εξής. Βέβαια τα κείμενα δεν θα τα δείτε εσείς, θα τα βάλουμε τώρα όταν θα τα φτιάξουμε. Αυτή είναι η αρχική εικόνα και παρουσιάζεται κάπως έτσι. Η γλώσσα στην οποία θα προσθεθούν τα κείμενα, οι ασκήσεις και οι εικόνες, η αριθμητική στην οποία θα γίνει το ίδιο, η ιστορία στην οποία θα γίνει το ίδιο και η μελέτη. Και στο τέλος θα δουν αυτό τα παιδιά. Είναι κομμάτια τα οποία τουλάχιστον εμένα και σαν εκπαιδευτικό αλλά και σαν μαθήτρια φαντάζομαι, τουλάχιστον τα δικά μου τα παιδιά από ό,τι μου λένε, τους αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς μπορεί να γίνει το ένα και πώς μπορεί να γίνει το άλλο. Για να πάμε ξανά εδώ. Μπορείτε να δημιουργήσετε και ένα καινούριο Sway από ένα έγγραφο που έχετε ή ένα PowerPoint ή ένα PDF. Εφόσον μας δίνει όμως τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε από ήδη φτιαγμένο κομμάτι, εγώ νομίζω ότι είναι πιο καλό αυτό, χωρίς να μας βάζει σε πολλές διεργασίες μετά. Αν πάω λοιπόν εδώ, σε αυτό που είχαμε δείξει προηγουμένως, θα δείτε ότι έχω φτιάξει τον τίτλο. Σε κάθε ένα κομμάτι μέσα θα υπάρχει υπάρχουν λεπτομέρειες, η έμφαση που αν θέλετε μπορείτε το κομμάτι σας να το δώσετε πιο έντονο, να το κάνετε επισήμανση ή βάζοντας αυτή τη σύνδεση να δώσετε ένα link εδώ και όταν θα πατάνε τα παιδιά εδώ να πηγαίνουν στο link αυτό. Τα σημεία εστίασης που λέει εδώ πέρα είναι που θέλω να εστιάσω στην εικόνα μου, δηλαδή μέσα σε αυτό εδώ το εικονίδιο τι θέλω από όλη την εικόνα που έχω βάλει να φαίνεται ιδιαίτερα. Εάν λοιπόν πατήσω εδώ την εικόνα στις λεπτομέρειες θα μου την βγάλει εδώ. Εδώ μου λέει σημεία εστίασης. Θέλεις ολόκληρη την εικόνα ή κάποια σημαντικά σημεία. Εγώ θέλω παραδείγματος χάρη στην εστίαση να βάλω αυτό και να φαίνεται αυτό το κομμάτι. Εάν θα κάνω αυτά τα τέσσερα θα δείτε ότι θα φανεί, να κάνω χ εισαγωγή, φαίνεται το κομμάτι το οποίο θέλω. Στην εισαγωγή βάζω εικόνες, βάζω βίντεο ή βάζω κάποια κείμενα. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Η προβολή αφήγησης, ας το κλείσω εγώ εδώ, η προβολή αφήγησης είναι αυτό που βλέπετε εσείς όταν το γράφετε, είναι το edit ουσιαστικά. Να πάω και στη σχεδίαση και θα δούμε μετά πώς βάζουμε εικόνες, βίντεο και τα link. Έχει εδώ το πώς φαίνεται. Στη σχεδίαση λοιπόν εδώ δεξιά υπάρχει το στυλ. Εγώ έχω βάλει, γιατί το έχω, μου αρέσει πιο πολύ έτσι, να βγαίνει κατακόρυφα, δηλαδή να σκρολάρω προς τα κάτω. Υπάρχει και αυτή η επιλογή, να σκρολάρω, συγγνώμη, βλέπετε αυτά τα δύο που έχουν δημιουργηθεί τώρα τα βελάκια, δεξιά, να πηγαίνει δηλαδή οριζόντια ή αριστερά, αντίστοιχα. Ή μπορεί να το δει σαν διαφάνειες. Σαν μία δηλαδή παρουσίαση, κομμάτι-κομμάτι, όποιος σας βολεύει μπορείτε να τα δείτε έτσι. Για μένα το καλύτερο είναι αυτό γιατί με το σκρολάρισμα πηγαίνουν τα παιδιά, δεν μπερδεύονται μπρος και πίσω, ξέρουν πώς να σκρολάρουν και από κινητό που ανοίγουν και από τάμπλετ που ανοίγουν πιο εύκολο αυτό το κομμάτι, γι' αυτό θα επιλέξετε εδώ επάνω να είναι το κατακόρυφα. Αν θέλετε το οριζόντιο θα επιλέξετε αυτό εδώ. Εγώ προτιμώ το κατακόρυφα. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πώς μπαίνουν όλα αυτά. Εμείς είπαμε είμαστε εδώ. Εδώ δεν βλέπετε τίποτα. Όταν θα πάω όμως στη σχεδίαση θα του πω όλο αυτό το κομμάτι που έχω φτιάξει εγώ να μου το βάλει σε ένα στυλ που έχει. Τα στυλ που έχει εδώ είναι αυτά. Και στο κάθε ένα πατώντας εδώ βλέπετε αλλάζει και μας δίνει ακόμα περισσότερα. Εγώ επιλέγω κυρίως αυτά τα κομμάτια που υπάρχουν εδώ στο τέλος, μου αρέσουν πιο πολύ, θα μπορούσατε όμως να βάλετε και ένα άλλο
Αυτό μου αρέσει αρκετά. Έχει και τις αντίστοιχες γραμματοσειρές. Οπότε βλέπετε αμέσως πώς αλλάζει και πώς φεύγει το φόντο και δημιουργείται μια άλλη παρουσίαση. Αν πατήσω τώρα παραδείγματος χάρη αυτό εδώ, η ίδια παρουσίαση, τη βλέπετε, έχει αλλάξει. Έχει βάλει άλλο φόντο. Να δούμε και ένα τέτοιο. Αλλάζει εδώ μόνο, το οποίο δεν φαίνεται ιδιαίτερα. Αν το κλείσω όμως, θα φορτώσει και θα βγει διαφορετικό. Έχουμε βάλει επάνω και την εικόνα, οπότε δεν φαίνεται το πράσινο αυτό. Σε όλα τα υπόλοιπα όμως, αν θα πάμε παραδείγματος χάρη εδώ, θα αλλάξει και θα γίνει όλο ένα ενιαίο χρώμα μέχρι κάτω. Η διάταξη λίγο αλλάζει ανάλογα με το στυλ. Να πειραματιστούμε και λίγο ακόμα. Έχει διάφορα εδώ. Είναι πολύ φιλικό για τα παιδιά. Τους αρέσει γιατί το ψάχνουν, πατάνε πάνω στις εικονίτσες, ανοίγουν διάφορα και είναι αρκετά θελκτικό. Λοιπόν, να πάμε να δούμε, να δούμε και την κοινή χρήση. Όταν το τελειώσουμε, θα πάμε λοιπόν κοινή χρήση εδώ, μας δίνει ακριβώς αυτό το link. Αυτό το link, εάν θα το πατήσουμε, μας λέει αντιγράφηκε. Βέβαια, μπορείτε να το βάλετε μέσα στο Facebook, στο Twitter ή οπουδήποτε άλλα κοινωνικά μέσα. Υπάρχει και λήψη κώδικα ενσωμάτωσης για blog ή οτιδήποτε. Έχει και περισσότερες επιλογές εδώ, αν θέλετε κάτι άλλο. Μπορείτε λοιπόν με αυτό εδώ, εγώ αυτό χρησιμοποιώ κυρίως, την αντιγραφή σύνδεσης. Τα παιδιά, όταν θα πάνε για να το ανοίξουνε, σε εμάς τώρα παρουσιάζεται έτσι, γιατί εγώ είμαι συνδεδεμένη εδώ, οπότε αυτό που μου δείχνει είναι αυτό εδώ. Τα παιδιά δεν θα δουν αυτό, τα παιδιά βλέπουν αυτό. Οπότε μην πανικοβάλλεστε όταν το τσεκάρετε στο σπίτι και σας βγάζει δεν σας βγάζει την αναπαραγωγή. Όταν δίνετε το link σε κάποιον ο οποίος δεν έχει λογαριασμό, εμείς τώρα είμαστε συνδεδεμένοι εδώ, οπότε εγώ έχω λογαριασμό και γι' αυτό μου βγάζει την επεξεργασία, θα είναι κάτι καινούριο. Αυτό εδώ για να το δείτε, μπορούμε να το κάνουμε σε ένα λογαριασμό που δεν είμαι συνδεδεμένη. Για να δείτε ότι το ίδιο link θα βγει εντελώς διαφορετικά. Θα πάω λοιπόν εδώ. Βλέπετε πως βγαίνει. Αυτό βλέπουν τα παιδιά. Δεν βγαίνει εδώ επάνω ούτε η αναπαραγωγή. Βγαίνει η κοινή χρήση, οι ρυθμίσεις του και εδώ δεν έχει καμία άλλη επιλογή. Μόνο για είσοδο, η οποία λογαριασμό τα παιδιά δεν έχουν. Οπότε βλέπουν αυτό εδώ το κομμάτι όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Όταν θα πατήσουν πάνω στις εικόνες θα παίξουν και θα βγάλουν διάφορα κομμάτια, θα πατήσουν βέβαια το OK και θα τους φορτώσει αμέσως στο Live Worksheets με διάφορες ασκήσεις τις οποίες έχετε βάλει εσείς. Να το κλείσουμε και να πάμε πάλι στο δικό μας. Αυτά ήταν τα γενικά, δηλαδή το τι μπορείτε γενικότερα να κάνετε με το Sway και τώρα θα πάμε να δούμε στο επόμενο βιντεάκι μας, για να μην κουράζω πολύ, το πώς βάζουμε εικόνες, βίντεο και πώς οργανώνουμε τις δραστηριότητες μας και τις εργασίες μας μέσα εδώ. Πάμε λοιπόν να τα πούμε σε λίγο.